Σκοπός τώρα της Γενικής Γραμματείας είναι η προστασία του καταναλωτικού κοινού, καθώς ο σχετικά νέος θεσμός για τη χώρα μας, που σημειώνει αλματώδη άνθηση, δημιουργεί ενθουσιασμό στο αγοραστικό κοινό, με τις προσφορές που υπόσχεται όμως συχνά να κρύβει και παγίδες. Για τον δεκάλογο της Black Friday, καθώς και για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως για τα νέα μέτρα που ισχύουν από χθες για τους ανεμβολίαστους, θα συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μου κάνει την τιμή και είναι στην πρωινή παρέα του Real FM 107,1. Κύριε Γενικέ, κύριε Αναγνωστόπουλε, καλημέρα και σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα στην εκπομπή σας. Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές εν ώψη της Black Friday, ποιες είναι οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στον δεκάλογο που ανακοινώσατε? Ωραία. Καταρχήν να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι η Black Friday. Η Black Friday είναι ένα αμερικάνικο έθιμο, να το πούμε έτσι. Είναι ουσιαστικά η ημέρα που σηματοδοτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον όταν ξεκίνησε να υπάρχει Black Friday, το χρόνο που τα καταστήματα πηγούσαν από το κόκκινο στο μαύρο, δηλαδή από το μείον, στο συν, στα λογιστικά τους βιβλία. Εξού και το Black Friday. Αυτό υποτίθεται ότι μιλάει για μία ημέρα μόνο. Απλώς έχω μια μικρή επιστροφή. Υπάρχει να το διορθώσουμε λίγο αυτό. Δεν ξέρω αν μιλάτε από hands-free ή από ακουστικό. Από hands-free. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Μιλήσω με το κανονικό. Με το καλό. Και θα σας δώσω εγώ λίγα λεπτά. Αυτή βέβαια είναι μία από τις πολλές εκδοχές που υπάρχει για την Black Friday. Εμείς κρατάμε αυτήν γιατί έτσι τουλάχιστον έχει προσαρμοστεί στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Ωραία, νομίζω ότι μετάξαμε ναι. το. Ναι, θα μου πείτε αν έχετε πρόβλημα, θα δοκιμάσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε. Ωραία. Αυτό είναι μία μέρα. Αυτό είναι κανονικά μία μέρα. Εμείς όμως στην Ελλάδα το έχουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό το αναφέρω, διότι στην Ελλάδα έχει φανεί ότι λειτουργήσαμε μία ακόμα περίοδος εκτόσεων. Κάτι το βέβαια φυσικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, γιατί αυτό που λέμε απαξιώνεται το αίσθημα της ημέρας, ας το πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση όμως. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Black Friday είναι μια εκδοτική ακόμα περίοδος, στην οποία όμως είναι σχετισμένη πιο πολύ στο μυαλό μας και με τα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και η Cyber Monday που ακολουθεί. Οπότε υπάρχουν και κάποιοι ουσιαστικοί κίνδυνοι που θα πρέπει να προσέξουμε, να αποφύγουμε, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις, και ειδικά εν μέσω του κορονοϊού, οι καταναλωτές στρέφονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να αποκτήσουν τα αγαθά που θέλουν σε πολύ καλές τιμές. Οπότε ας πάμε. Έτσι λίγο συνοπτικά τον δεκάλογο των πραγμάτων που θα πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής προκειμένου να αποφύγει τις παγίδες στην Black Friday. Καταρχήν θα πρέπει να δείξουμε προσοχή στους επίδοξους απατεώνες και στις απατηλές πρακτικές. Όπως είπα πριν, πολλά καταστήματα τα οποία είναι νεοφυοί, ας το πούμε έτσι, και θέλουν να κάνουν κάποια απάτη, χρησιμοποιούν την Black Friday ως βασική ευκαιρία προκειμένου να διαφημίσουν προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές, που στην πραγματικότητα όμως είτε δεν έχουν την πρόθεση να δώσουν ποτέ, είτε θα τα δώσουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό προφανώς έχει κάποιο οικονομικό όφελος για αυτούς και γι' αυτό προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους ανυποψίαστους καταναλωτές. Άρα λοιπόν, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ο καταναλωτής όταν βλέπει κάτι το οποίο ακούγεται ως πολύ φθηνό ή υπερβολικά φθηνό σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά ή ως μια καταπληκτική προσφορά που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, ότι ενδεχομένως να έχουμε είτε ένα απομιμητικό προϊόν, δηλαδή κάτι που απομιμείται ένα προϊόν με μια γνωστή μάρκα, όπως για παράδειγμα ένα iPhone, ένα κινητό Samsung, κάτι άλλο. Και φυσικά, πέρα από το κομμάτι του απομιμητικού προϊόντος, υπάρχει και το λατωματικό προϊόν. Είναι προϊόντα τα οποία έχουν έρθει από επιστροφές και γι' αυτό το λόγο πολλούνται σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Επίσης υπάρχει το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με πώς αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής την τιμή. Σε πολλές περιπτώσεις ο καταναλωτής βλέπει μια τιμή η οποία έχει πέσει πάρα πολύ σε σύγκριση με την παλιά τιμή, αλλά αυτό είναι ψευδές, διότι η παλιά τιμή δεν υπήρξε ποτέ τόσο ψηλή όσο ισχυρίζεται ο έμπορος, ο μη καλόπιστος έμπορος. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει ο καταναλωτής να είναι βέβαιος ότι αγοράζει πράγματι και παίρνει μια πράγματι προσφορά, θα πρέπει να έχει ελέγξει κάποιες ημέρες πριν, για παράδειγμα τώρα ή την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να δει αν όντως οι τιμές αυτές ήταν υψηλότερες και έχει γίνει πραγματικά μια έκδοση στην Black Friday. Ένα ακόμα δεύτερο κομμάτι που πρέπει να δει ο καταναλωτής είναι να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης στα ηλεκτρονικά καταστήματα και να ρωτήσει τις εγγυήσεις εφόσον ψωνίσει ένα φυσικό κατάστημα. Πράγματι, διαφορές πολλές φορές τιμές στα προϊόντα έχουν να κάνουν με το τι άλλο προσφέρει το κατάστημα σε σχέση με το προϊόν. Ένα προϊόν από μόνο του πολλές φορές δεν πωλείται ως σκέτο προϊόν, αλλά έχει after sales services, έχει εγγύηση, τα οποία και πολλές φορές συνοδεύεται και από κάποια εμπορική εγγύηση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καταναλωτής κατά την αγορά του, προκειμένου να ξέρει τι αγοράζει. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό φαίνεται στους όρους χρήσης του καταστήματος ή στην προσφορά την οποία
του προσφέρει, τέλος πάντων, για να αγοράσει. Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο καταναλωτής όταν κάνει τις αγορές του και στην Black Friday αλλά και γενικότερα σε εκπτωτικές περιόδους είναι ότι με την επίφαση της ευκαιρίας, ότι για παράδειγμα ένα προϊόν διατίθεται σε μια πολύ χαμηλότερη τιμή από τη συνηθισμένη, προβαίνει σε παραρμητικές αγορές. Οι παραρμητικές αγορές οδηγούν ουσιαστικά σε εκτροχιασμό του προϋπολογισμού του καταναλωτή και στη συνέχεια σε προβλήματα που αντιμετωπίζει οικονομικά στο υπόλοιπο της χρονιάς, διότι έχει κάνει κάποιες μαζεμένες αγορές, τις οποίες τις έκανε όχι επειδή τις χρειαζόταν, αλλά επειδή θεώρησε ότι είναι ευκαιρία, ναι. Θεώρησε την ευκαιρία, ναι. Άρα ένας καταναλωτής πριν πάει να ψωνίσει, θα πρέπει να κάνει στον εαυτό του τρεις βασικές ερωτήσεις. Οι οποίες είναι οι βασικότερες ερωτήσεις. Αν κάνει αυτές τις ερωτήσεις, κινείται σε ένα καλό δρόμο προκειμένου να κάνει την αγορά του. Περιμένω να ακούσω το Ευαγγέλιο, κύριε Αναγνωστόπουλε. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι: χρειάζομαι ή θέλω πραγματικά αυτό το προϊόν ή το αγοράζω επειδή έχει μεγάλη έκπτωση στην τιμή. Άρα, καταρχήν πρέπει να δω αν θέλω το προϊόν πραγματικά ή αυτό που με κάνει να θέλω να πάρω το προϊόν είναι η πολύ χαμηλή τιμή. Η δεύτερη ερώτηση είναι: έχω την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω τώρα ή και με δόσεις για την αγορά? Που θα κάνω, ή τελικά θα ξεφύγω τον προϋπολογισμό μου και θα δημιουργήσω οικονομικά προβλήματα στον εαυτό μου στο μέλλον? Και τρίτον, έκανα μια καλή έρευνα αγοράς προκειμένου να δω αν η προσφερόμενη έκπτωση είναι πραγματική σε σχέση με την τιμή που προσφερόταν το προϊόν το προηγούμενο διάστημα? Εάν κάνω αυτές τις τρεις ερωτήσεις στον εαυτό μου και απαντήσω ναι και στις τρεις, τότε μπορώ πιο εύκολα να προχωρήσω στην αγορά μου. Είναι μια ασφαλής συναλλαγή, μια ασφαλής επιλογή αγοράς. Τώρα, τι έχει δείξει η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων όσον αφορά στις παραπλανητικές πρακτικές και πώς εκτοξεύονται τα παράπονα των καταναλωτών τέτοιες μέρες? Κοιτάξτε, Γενική Γραμματέα Εμπορίου, είμαστε δέκτες παραπώνων εδώ και μπορώ να το πει κανείς αρκετό καιρό, θα έλεγα χρόνια και πριν βρεθώ εγώ εδώ. Είναι δηλαδή κάτι ιστορικά που συμβαίνει και δυστυχώς χρειάζεται έτσι μια καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και σε αυτό έχουμε ταχθεί, τουλάχιστον Γενική Γραμματεία Εμπορίου, προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Είναι ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο διαδίκτυο με απατηλούς τρόπους, απατηλές συμπεριφορές και αθέμητες εμπορικές πρακτικές που δίνουν οι έμποροι προς καταναλωτές. Αυτές οι απατηλές πρακτικές έχουν να κάνουν από το να παίρνουν τα χρήματα της αγοράς και να μην παραδίδουν ποτέ το προϊόν, δηλαδή που είναι το πιο ακραίο σενάριο, μέχρι το να έχουμε υπερβολικές καθυστερήσεις στην παράδοση του προϊόντος. Δηλαδή να γίνεται μια προσέλκυση του καταναλωτή με μια δίθεν πολύ κοντινή ημερομηνία παράδοσης, 2-3-5 ημέρες, και στην πραγματικότητα να παραλαμβάνουν το προϊόν αυτό μετά από ένα μήνα. Κάτι που προφανώς συνεπάγεται ένα κέρδος για τον προμηθευτή, αλλά και μια απώλεια για τον καταναλωτή, ο οποίος επέλεξε την συγκεκριμένη προσφορά, ενδεχομένως ακόμα και αν ήταν ακριβότερη από κάποια άλλη, προκειμένου να επιτύχει μια έγκαιρη παράδοση και να εκμεταλλευτεί το προϊόν πολύ νωρίτερα. Mm-hmm. Οπότε, τι θα πρέπει να προσέχει κανείς, κατ' εμέ τουλάχιστον. Και τι μπορεί να κάνει μετά, αν την πατήσει. Για να μπορείς να κάνεις πράγματα μετά, θα πρέπει πρώτα να έχεις φροντίσει, να έχεις κάνει τις αλλαγές σου με τον τρόπο που πρέπει, ώστε να μπορείς να κάνεις τα πράγματα αυτά που πρέπει στη συνέχεια για να αποφύγεις τις συνέπειες. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα πρέπει να δει ο καταναλωτής είναι να χρησιμοποιεί ασφαλή μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής. Όπως για παράδειγμα το ασφαλές περιβάλλον πληρωμής μέσω χρηστικής ή τραπεζικής κάρτας, πιστωτικής δηλαδή. Οι Εβραίοι χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών, όπως αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών είναι επενδυτικά μόνο, λέω και χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, το PayPal ας πούμε. Mm-hmm. Δεν πρέπει να πληρώνει ποτέ, επαναλαμβάνω ποτέ, με απευθείας έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να είναι δυνατό να διεκδικήσει τα χρήματά του πίσω, εάν κάτι δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν, για να μπορέσω να πάρω τα χρήματά μου πίσω όταν κάτι πάει στραβά σε μια συναλλαγή, θα πρέπει να έχω πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και όχι να έχω καταθέσει στον λογαριασμό χρήματα, διότι έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να κάνω διεκδίκηση των χρημάτων αυτών, ώστε η τράπεζα να μην τα αποδώσει τελικά ποτέ στον προμηθευτή. Επίσης, εφόσον αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στις ηλεκτρονικές αγορές, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε μια συσκευή που είναι ασφαλής. Θα πρέπει να έχει antivirus και firewall. Για όσους δεν είναι γνώστες της τεχνολογίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η συσκευή μέσα τις οποίες κάνουν τις συναλλαγές τους είναι ασφαλής και δεν μπορεί να παρακολουθηθεί από κάποιον ο οποίος έχει κακές βλέψεις για τα οικονομικά του καταναλωτή. Ναι, να μην αλλιεύσει δηλαδή, να μην έχει χακάρει τον υπολογιστή, να μην έχει αλλιεύσει τον αριθμό της κάρτας και τους κωδικούς, γιατί υπάρχουν και αυτοί που κάνουν ότι πωλούν κάτι, αλλά στην πραγματικότητα θέλουν να αλλιεύσουν τους κωδικούς για να τραβήξουν όλα τα χρήματα που μπορεί να έχουμε μέσα στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Σας διέκοψα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Όχι, δεν καθόλου. Απλώς ένα πολύ, πολύ σημαντικό και απλό ζήτημα που μπορεί να δει κανείς κάποιος όπως και δεν ξέρει πολλά πράγματα από τη χρήση υπολογιστών ή της προστασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι να παρακολουθεί
στο άνω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας, δηλαδή και στην πάρα διευθύνσεων, αν υπάρχει το λουκετάκι, το πράσινο λουκετάκι που δείχνει ότι είναι μια ασφαλής περιοχή για να κάνει τις συναλλαγές του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι τράπεζες και τα συστήματα πληρωμών συνήθως ακολουθούν, ακόμα και τα καλά site, τα καλά e-shops τα οποία μπορεί να αγοράσει κανείς, ακολουθούν αυτή την πρακτική, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει κάποια πρόσβαση από τρίτο μέρος στην ενδιάμεξη συναλλαγή μεταξύ του καταναλωτή και του καταστήματος. Επίσης, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να μην εγκαθιστά ποτέ κάποιο πρόγραμμα για να απολαύσει κάποια προσφορά. Όταν ένα σοβαρό ηλεκτρονικό κατάστημα ποτέ δεν θα μας ζητήσει να εγκαταστήσουμε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή μας προκειμένου να αγοράσουμε κάτι από αυτό. Επίσης, δεν θα μας ζητήσει ποτέ να δώσουμε τους κωδικούς του web banking της τράπεζάς μας ή το PIN της κάρτας μας. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ αυτά τα στοιχεία να τα δώσουμε σε κανέναν εκτός από την ίδια μας την τράπεζα και μόνο στις συναλλαγές στις οποίες προβλέπεται να το κάνουμε αυτό. Το PIN δηλαδή στο ATM έτσι, και στο ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας προκειμένου να κάνουμε τις αγορές μας. Και τέλος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι εμπιστευόμαστε τα καταστήματα που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν αρκετό καιρό. Για παράδειγμα, όταν αγοράζουμε ένα προϊόν από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, καλό είναι να εμπιστευτούμε κάποιο κατάστημα που, από το οποίο ήδη έχουμε κάνει αγορές και έχει αποδείξει ότι είναι ένα κατάστημα το οποίο είναι φερέγγιο στις συναλλαγές του. Πολλές φορές είναι πιθανό να παρασυρθούμε από ένα τελείως πρωτοεμφανιζόμενο κατάστημα το οποίο εμφανίζεται πολύ κοντά στην Black Friday με εξευτελιστικές προσφορές, προκειμένου να δημιουργήσει ένα δόλωμα για τον καταναλωτή και να τον, να τον εξαπατήσει προκειμένου να κάνει την αγορά και τελικά να χάσει τα χρήματά του ή να πάρει κάτι που υπολείπεται πολύ των προσδοκιών του ως αντάλλαγμα των χρημάτων του. Επίσης, θα πρέπει να θυμάται ο καταναλωτής, ακόμα και αν όλα πάνε στραβά, ότι πάντοτε μπορεί να αποκρύπτει στο τηλέφωνο 1520 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προκειμένου να κάνει τις καταγγελίες του, αλλά και να θυμάται πολύ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αγορές μας από ηλεκτρονικά καταστήματα, ότι έχει δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς να έχει καμία αιτιολογία. Να επιστρέψει δηλαδή ένα προϊόν έτσι επειδή το μετάνιωσε, αν βέβαια είναι στην αρχική του κατάσταση. Προφανώς, αυτό λοιπόν είναι και η βασική προϋπόθεση, ότι αυτό που αγοράσαμε θα το γυρίσουμε σε μια πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μέσα 14 είναι μέρες, ναι. Χωρίς να χρειαστεί να απολογηθούμε για τίποτα. Δεν χρειάζεται καμία αιτιολογία, είναι μια συναλλαγή η οποία είναι από απόσταση και μπορούμε να επιβαληθούμε αυτή την ευεργετική διάταξη του νόμου. Αυτή η ευεργετική διάταξη δεν υπάρχει όμως όταν ψωνίζουμε σε ένα φυσικό κατάστημα. Σε ένα φυσικό κατάστημα η συναλλαγή γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, και εκεί πέρα υπάρχει ένα περιθώριο νομίζω για τις αλλαγές των προϊόντων ανάλογα το κατάστημα. Ανάλογα με το κατάστημα, ναι, μπορεί να φτάσει μέχρι τον ένα μήνα. Στη δική του εμπορική πρακτική, ναι. Που προφανώς μπορεί να δώσει το σύστημα αλλαγών που έχουν τα καταστήματα με την κάρτα αλλαγής κτλ. Ναι. Εντάξει, κύριε Αναγνωστόπουλε, νομίζω κύριε Γενική ότι τα είπαμε τόσο αναλυτικά που το μόνο που απομένει είναι να πάμε έξω από τα εμπορικά καταστήματα και να αρχίσουμε να τους λέμε τα ακούσατε. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία επίσης και επηρεάζουν την αγορά. Τα μέτρα που ισχύουν από χθες για τους ανεμβολίαστους, τι έδειξε η πρώτη μέρα εφαρμογής, υπήρξε συμμόρφωση επιχειρηματιών και καταναλωτών? Καταρχήν βλέπουμε ότι υπάρχει συμμόρφωση, τουλάχιστον το Υπουργείο και οι υπηρεσίες οι ηλεκτρικές και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η ΔΜΕΑ που είναι κάτω από εμένα αλλά και από την ελληνική αστυνομία που έχει τα περισσότερα ηλεκτρικά όργανα και ελέγχει τα μέτρα COVID, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια παραβατικότητα. Εκεί προφανώς υπάρχει τις πρώτες ημέρες, είναι κάποιες απορίες για το ποιοι εντάσσονται και ποιοι δεν εντάσσονται στα μέτρα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα λύνουμε με τους εμπορικούς συλλόγους, τους κατατόπους. Οπότε και εκεί δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει προφανώς μια πρώτη γκρίνια από το εμπόριο ότι εντάξει, πέρα από το ωράριο και για την υποχρέωση να εισέχονται στα καταστήματα λιανεμπορίου με rapid test κάποιοι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν φαίνεται ότι είναι τόσο μεγάλος αυτός ο αριθμός, υπό την έννοια ότι αν συγκρίνουμε το τι συνέβαινε στο παρελθόν στα προηγούμενα lockdown, δεν έχουμε lockdown αυτή τη στιγμή, το lockdown του 2020, εκεί τα καταστήματα είχαν κλείσει, δεν είχαμε κάποια δυνατότητα εισόδου. Ενώ εδώ ουσιαστικά μπαίνει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, που είναι περίπου το 75% του ενήλικου οικονομικά ενεργού πληθυσμού.
Και το υπόλοιπο 25% που είναι ανέμβολοι, αυτό μπορεί να εισέχεται με rapid test. Δηλαδή, ο μόνος ο οποίος αποκλείεται από την είσοδο από τα καταστήματα είναι αυτός που και δεν έχει εμβολιαστεί και αρνείται να κάνει rapid test. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι απόλυτα με ένα αντικοινωνικό. Από την άλλη, όμως, είναι και ένα πολύ μικρό ποσοστό στην πραγματικότητα κόσμου που ουσιαστικά δεν επηρεάζει τόσο το εμπόριο όσο. Τουλάχιστον αυτό συνέβαινε στις πρώτες εκδοχές των μέτρων του 2020, στις αρχές και στο τέλος του 2020. Είδα, κύριε Αναγνωστόπουλε, χθες κάποια πιστοποιητικά εμβολιασμού που ήταν από τουρίστες στη Θεσσαλονίκη και δεν τα διάβαζε το σύστημα, το σκάνερ του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Και έτσι τους αρνήθηκε να μπουν. Τους έδιωξε και μου έκανε τρομερή εντύπωση, πραγματικά, γιατί είδα ότι το μαγαζί ήταν άδειο. Δηλαδή, πώς και πώς περίμεναν ένα πελάτη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, για να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Όταν έχουμε έναν τουρίστα ο οποίος προέρχεται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό του σίγουρα μπορεί να το διαβάσει η εφαρμογή covidfree.gr. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να το διαβάσει. Αν δεν μπορεί να το διαβάσει και είναι πιστοποιητικό που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισχυρό. Δηλαδή, μπορεί να είναι από πλαστογραφημένο μέχρι κάτι άλλο που δεν μπορώ να φανταστώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι έγκυρο. Αν ωστόσο το πιστοποιητικό αυτό είναι στην κατοχή ενός κατοίκου και προέρχεται από χώρα η οποία βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μια τρίτη χώρα, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η οδηγία με την οποία ουσιαστικά το πιστοποιητικό δίδεται έγχαρτα είτε μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής και το μόνο που κάνει ο καταστηματάρχης είναι οπτικό έλεγχο και διασταύρωση με το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας, το οποίο είναι το διαβατήριο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά πρέπει να είναι από τρίτη χώρα, που να μην ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, επειδή άκουσα ότι το πρόβλημα εδώ υπήρχε σε πιστοποιητικά από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ξεχνιόμαστε. Όχι, η χθεσινή τουλάχιστον ισχυρίζονταν ότι ήταν από την Ιταλία. Ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα που αναφέρεται είναι από τρίτες χώρες, ακόμα και από την Αμερική ή το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί βέβαια το πρόστιμο είναι και για αυτούς και για τους πελάτες. Φυσικά. Η ευθύνη εκτείνεται και στον πελάτη και στον επιχειρηματία. Διότι και οι δύο θα πρέπει να φροντίζουν για την συμμόρφωση με τα μέτρα. Δεν μπορεί να ευθύνεται μόνο το ένα μέρος. Προφανώς και ο επιχειρηματίας από τη στιγμή που επιτρέπει σε κάποιον πελάτη που δεν έχει τα σωστά στοιχεία να εισέλθει στο κατάστημά του, έχει φέρει την ευθύνη. Όπως και ο πελάτης γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι εμβολιασμένος και δεν έχει κάνει το τεστ ή δεν έχει κάνει το τεστ που μπορεί να μπει τέλος πάντων με rapid test. Άρα και αυτός γνωρίζει ότι διαπράττει μια παράβαση. Θα ήθελα όμως να τονίσω πριν κλείσουμε. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει κυκλοφορεί τελευταία στην αγορά δυστυχώς μια λογική και μια φήμη ότι μπορούμε να δείχνουμε ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας όπως η ταυτότητά μας στο διαβατήριό μας ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας είτε σε μορφή ηλεκτρονική, δηλαδή στο κινητό μας, είτε σαν φωτοτυπία. Αυτά δεν γίνονται αποδεκτά. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε τα αυτοπροσωπεία μας με φωτοτυπίες και με φωτογραφίες τα πιστοποιητικών. Των αποδεκτικών, ναι. Έτσι, πρέπει να είναι πρωτότυπα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε φωτοπιστοποιητικά. Δεν είναι έγκυρα. Και αν γίνει έλεγχος, αυτοί με τους οποίοι θα βρεθούν με αυτά τα μη έγκυρα πιστοποιητικά θα τιμωρηθούν. Καλά κάνατε και το είπατε, γιατί εγώ σκεφτόμουν ότι όπως έχω το πιστοποιητικό στο κινητό, θα μπορούσα να έχω και την ταυτότητα στο κινητό για να μην χρειαστεί κάθε φορά να τη βγάζω από την τσάντα με κίνδυνο να τη χάσω. Αλλά καλά κάνατε και το διευκρινίσατε. Πρέπει να έχουμε το φυσικό αρχείο. Σωστά. Υπάρχει μια παρανόηση. Εγώ την κατανοώ, γιατί υπήρχε και σε πολλούς, το λέω δηλαδή και σε εμπορικούς κύκλους, υπήρχε αυτή η παρανόηση, γιατί σου λέει ότι αν συναλλάσσουμε μια δημόσια υπηρεσία, η φωτοτυπία της ταυτότητάς μου, για παράδειγμα, δεν τη δίνεται επικυρωμένη, έχουν καταργηθεί επικυρώσεις. Αυτό όμως συμβαίνει επειδή ακριβώς η δημόσια υπάρχει ο νόμος 2690, ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, ο οποίος προβλέπει ότι όταν έχουμε ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο δημοσίου εγγράφου, αυτό είναι έγκυρο, αλλά μόνο για τη δημόσια υπηρεσία. Η οποία μπορεί να διακριβώσει ότι αυτό το έγγραφο είναι ή δεν είναι γνήσιο. Ο ιδιώτης όμως που δίνει τη δυνατότητα να μπει στον χώρο κάποιος, βλέποντας το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπείας, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας πολύ σύντομα, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, γιατί έχω ξεφύγει από το χρόνο, αν έχετε εικόνα για τις ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, αν δηλαδή υπάρχουν ήδη παράπονα από τους καταναλωτές για αυξήσεις, φτάνουν σε εσάς?
Κοιτάξτε, ήδη παρατηρούμε στους λογαριασμούς, όλοι το βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες αυξήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός Ενέργειας, από τον επόμενο λογαριασμό θα δούμε τη διαφορά στις τιμές και θα δούμε ότι θα εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Να ξέρετε, είναι σαφές ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των ανατιμήσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή οφείλεται στην ενέργεια τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές. Στο κομμάτι όμως της χαμηλής και μέσης τάσης που αφορά μικρές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, ήδη το Υπουργείο Ενέργειας έχει λάβει μέτρα προκειμένου να εξομαλυνθούν οι λογαριασμοί ή να ανασταλούν υποχρεώσεις και για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το ενέργεια, όπως ας πούμε για παράδειγμα υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κτλ. Στο μέλλον προκειμένου να εξομαλυνθεί η αιχμή των ανατιμήσεων. Θέλω να είναι απόλυτα σαφές ότι η κυβέρνηση το παρακολουθεί αυτό και αν χρειαστεί, στο κομμάτι της ενέργειας, θα παρέμβει όσο χρειαστεί μέχρι να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Μάλιστα. Η οποία περιπροσδοκούμε δεν θα είναι πολύ μακριά. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γενικέ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλημέρα.